Εμείς μιλούμε για τις συντεταγμένες λειτουργίες. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται στην Κύπρο οι διαβουλεύσεις και οι συναντήσεις προς αναζήτηση λύσης στο τραπεζικό διέξοδο. Σήμερα συζητώνται στη Βουλή τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν εχθές με τη μορφή του κατεπήγοντος. Ανάμεσα στα κρισιμότερα είναι το νομοσχέδιο που αφορά στην ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο έχει σκοπό να στηρίζει και να ενισχύει τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι βουλευτές θα συζητήσουν ακόμα και το νομοσχέδιο που αφορά στην επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Έξω από τη Βουλή επικράτησε ένταση όταν εργαζόμενοι στη Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου συγκεντρώθηκαν οργισμένοι λίγα λεπτά μετά από τη διάρρευση της είδησης ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση επεξεργάζει το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας του νησιού. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, που βρισκόταν στη Μόσχα για συναντήσεις, επέστρεψε στη Λευκοσία και ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν τέθηκε στο τραπέζι των διαβουλεύσεων θέμα νέου ρωσικού δανείου, διότι αυτό θα ήταν επιβαρυντικό για το δημόσιο χρέος της χώρας.